Δείξτε το ενδιαφέρον σας στα παιδιά σας χωρίς να το παρακάνετε. Καλό είναι να τα κάνετε όλα αυτά από μικρή ηλικία στα παιδιά σας και να είναι μια καθημερινή όμορφη συνήθεια. Μάθετε στα παιδιά σας πώς να μειώνουν την ένταση και την επίδραση που έχουν τα αρνητικά συναισθήματα με το να καθιερώσετε διάφορους τρόπους γέλιου και χαλάρωσης. Έρχεται το παιδί σας τιμωμένο, πληγωμένο, με στα παράπονα κτλ. Αφού το συζητήσετε, μετά πάρετε το παιδί σας και χορέψτε τρελά και έντονα ώστε να γελάσετε και να ξεχαστείτε. Ή βάλτε και δείτε αστεία βιντεάκια στο YouTube. Ή εφόσον το έχετε διδάξει διαλογισμό ή οραματισμό, πάντα και κάντε αυτό. Ή απλά ξαπλώστε κάπου με ή χωρίς μουσική, κλείστε τα μάτια σας και κάντε υπέροχες σκέψεις. Κάθε φορά που θα μαζεύεστε στο σπίτι, κάντε το σαν κανόνα παράβατο να αγκαλιάζετε και να λέτε ο ένας τον άλλον ποιο ήταν το πιο άσχημο, το πιο αστείο και το πιο ωραίο γεγονός της ημέρας σας. Με αυτόν τον τρόπο θα μαθαίνετε και το παιδί σας βλέποντας τι θεωρεί καλό, κακό και αστείο και θα μαθαίνετε τι βιώνει το παιδί σας όσο δεν είσαστε μαζί του χωρίς να γίνεστε καταπιεστικός γονιός.